Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στο παιχνίδι μας. Και επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ζητώ συγγνώμη από τις δύο ομάδες. Χάσαμε 10 με 20 δευτερόλεπτα. Διορθώθηκε όμως αμέσως. Γεωργίου. Σιλάκος βρέθηκε. Σιλάκος θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μελεφάντης, Χριστόπουλος. Τσιφάς. Την μπάλα χαμηλά. Τον Κωνσταντίνο για τρεις. Όχι, μαζεύει ποιος. Την μπάλα στο Βασιλάκο. Ζαχαράκης. Θα σωθήσει. Χρυσόπουλος. Για δύο. Σιδερό. Ζαχαράκης μαζεύει. Παπα-Νικολόπουλος. Ένα γύρω στην Μασάγια. Το καλάθι δεν ήρθε. Ο Χριστόπουλος πήγε να τρυπήσει την άμυνα των... Ωρανή. Άσο το συμπρότη. Καλό προχώρα. Βασιλιάκος. Κίνηση, κίνηση. Ντάγκα. Μπάλα χαμηλά, ψηλό. Σε δεύτερο χρόνο ο Ντάγκα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι νέα μεταγραφικό αποκτημά. Σε άμυνα ζώνης. Γεωργίου αστοχή. Βασιλάκος. Το καλάθι δεν θα έρθει. Τρεις. Ας το πω. Θα πάρει το φάουλο λίγο σκληρό. Δεν θα έχει δικαίωμα για δύο. Ήταν σκληρό για αλήθεια είναι. Μουσική.
Ψηλός θα πάρει την προσπάθεια. Το στοχίσει. Για να δούμε το Παπανικολόπουλο. Και θα πάρει την μπάλα. Ψάχνει την μπάσα. Μπάγκα. Για δύο. Το πρώτο καλάθι από τον κύριο με το νούμερο 4. Παναγόπουλος σκοράρει. Έχει επιστρέψει μετά από έναν χρόνο απουσίας. Γεωργίου. Μέσα. 8-4. Μειώνουν στους 4. Παπα-Νικολόπουλος. Ζαχαριάδης. Ντάγκα. Ζαχαριάδης. Καλάθι δεν θα έρθει. 8-4 παραμένει. Τέσσερα και 19. Ο Χριστόπουλος θα το μπουμπουνίσει. Και μειώνει στον πόντο. Κοφτά. Παπα-Νικολόπουλος. Σίδερο. Στόπουλος. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το time out τέλειωσε. Έχουμε επιστρέψει. Γεωργίου. Καλάθι θα έρθει. Και δίνει προβάδισμα στην Cannibal με έναν πόντο. 8-9. Το προσωστά της ένα κλέψει. Ευκαιρία τώρα η πετούχος ομάδα, η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι ο Καλάθι, 8-11. Τον Οράνη στο παιχνίδι. Ήταν τον τρίτη ρυθμό. Γεωργίου. Μια ωραία πάσα χαμηλά. Καλάθι θα έρθει. Το τσιφάσο σκόρερ. 8-13. Τρέχουνε σε ρί 9-0. Βασιλάκος. Ζόπουλος έκλεψε. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα δώσει σε ποιον. Γυρίζει άρτια η πορτοκαλί. Γεωργίου αστοχή. Από τον Παναγόπουλο η μπάλα θα περάσει εκτός. Μπελε. Βασιλάκος κατεβάζει για ΕΣΔΑ. Έχουμε φάουλ. Μαραγιά,
Χριστόπουλο, θα τελειώσει με το αριστερό, όχι. Βασιλάκος. Βάλει τα χέρια του ο Χριστόπουλος και κλέψε. Βάλε εκτός. Χριστόπουλος. Μπελέ. Γεωργίου. Παπανικολόπουλος. Βασιλάκος. Παπανικολόπουλος είχε απέναντί του τον Χριστόπουλο. Ψάχνει χώρο να δημιουργήσει τον εαυτό του. Παναγόπουλος. Πάρει το τρίποντο. Σίδερο. Χριστόπουλος μαζεύει. Παναγόπουλος, Ζαχαριάδης. Έτσι με πλάτη, Ντάκα, Ζαχαριάδης, 3 δευτερόλεπτα, το παράκαναν τώρα εκεί. Και 1-13 παραμένει, 1,1. Τέλος του 10 λεπτού, θα λέμε σε λίγο. Το ξεκίνησε. Ζαχαριάδη απέναντι του. Χριστόπουλος θα αφήσει πίσω τον Ντάκα. Κλείστηκε. Με φάουλ από τον Βασιλάκο. Θα αφήσει με το αριστερό, ναι. Με τα τρία όλα. Παίρνει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Σαντένος Χριστόπουλος για τρεις. Έστοχος. Ο Μπόμπερ της Cannibal δίνει προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του. Καλά τη γέντα έτσι. Μπέλε. Να μουλάκεις. Ο Μπέλε αστοχή. Βασιλάκος. Πάρει την μπάλα στα χέρια του. Παναγόπουλος. Γιορτή στο φάουλ.
Τσιβάς. Χριστόπουλος. Για τρεις μέσα και αυτό σαν να μην έλειψε ποτέ. Έκανε προπόνηση με τους Παναγόπουλους Junior στο σπίτι. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Θα έχει στήσει εκεί μια μικρή μπασκέτα. Να κάθονται εκεί παρέα και θα τα ρίνει τα σουτάκια του. 17-16 βάζει μπροστά και πάλι την ομάδα τον ΕΣΔΑ. 6-49 για το τέλος του ημιχρόνου. Δοκάρι, δοκάρι και out. Τόσο του Χριστόπουλου. Ντάκα. Δεν θα έρθει. Χριστόπουλος. Για δύο. Να καμάζεται. Κότσιφας πήγε στην επαφή με τον Ντάκα. Η άμυνα βγήκε. Ο Πανικολόπουλος μάζεψε. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Αποφύγει με γύρω στεπ τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο. Θα του πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Θαυμάσιο καλάθι. Μπήκε στην επαφή, έμεινε στον αέρα, την άφησε με το δεξί και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Και πάλι μία σου και μία μου. Έχουμε ντέρμπι στην αρένα του 7. Να δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η συνθήκη. Αν θα πάμε έτσι μέχρι τέλους. Στόπουλο, στον Κωνσταντίνο, εκείνος θα τελειώσει με το δεξί. Όχι. Ο Μανικολόπουλος. Στην άμυνα της Χάνιμπολ Βασιλάκος. Για δύο. Άσπετος. Παναγόπουλος επιθετικό rebound. Επιμένει. Νέο επιθετικό από τον Ντάκα. Παναγόπουλος. Ο Βασιλάκο. Θα πατήσει καλά. Άστοχος. Μαζεύει ο Δαμουλάκης. Το παιχνίδι για αποκτήσει τη συγγνώμη ταχύτητα. Χριστόπουλος. Έτσι πας. Είναι σε καλή κατάσταση απόψε. Πήγαμε στα τελευταία 5 λεπτά. Χριστόπουλος. Στον Κωνσταντίνο. Σα που ακούμπησε, που έκλειψε το σίδερο της Στεφάνης. 17-18 παραμένει. Χριστόπουλος.
Μέσα. Έξω, έξω, έξω. Φάου. Όποιο το κάνω ντάκα. Πάμε σε time out 3-29 για το τέλος του μικρόνου και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, ο Κότσουβας είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ας το δω στην πρώτη. Ζακαριάδης, Σοντάγκα, Βασιλάκος, Παπανικολόπουλος, προσποιούνται όλοι, ψάχνουν την κατάλληλη ευκαιρία για να σουτάρουν. Περάσει κάτω το καλάθι. Φέτει και στο παρκέ. Βασιλιάκος. Ο Πανικολόπουλος το ζήτησε και το πήρε το σουτ. Επιθετικό rebound, ντάγκα. Αλλά όχι, 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 όχι. Έπρεπε να σουτάρει. Κόλλησε το μυαλό του Παναγόπουλου. Είναι 100% βεβαίως γι' αυτό. Το ξέρει και ο ίδιος ότι έπρεπε να ουσιαστικά σηκωτοβεί την μπάλα από τα χέρια του. Είχαν κάνει ήδη μία παραπάνω πάσα, ήταν στο όριο. Λοιπόν, εξαιρετική συνεργασία Μπέλε και Κωνσταντίνου Χριστόπουλου, του Σεραφείμ. 17-20, η διαφορά στους τρεις. Με φάουλ και δυσμένο. Ο Χριστόπουλος έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ντάγκα. Παπανικολόπουλος. Σκόρνο στο 17-24. Παναγόπουλος για 3. Επιθετικό rebound, ναι, από τον Ντάγκα. Σουτ, η μπάλα δεν έχει ακουμπή Στεφάνη. Δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Είναι δύο φάσεις όπου δεν έχουν καθαρό μυαλό οι Πορτογάλοι, η αλήθεια είναι. Σε δηλώσω αυτή τη φορά, όχι ούτε τώρα. Με πανομοιότυπο τρόπο προσπαθεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Με αυτό το κάθετο κόψιμο και το αριστερό λέει από τη στιγμή που θα υποδεχτεί την μπάλα στα χέρια του. Ο Ντάγκα θα τελειώσει τη φάση 19-24. Χριστόπουλος με ταμπλό! Το έκανε τώρα!
Έκοψε την πήρε. Νομίζω ότι είναι η καλή του πλευρά αυτή. Το κόψιμο από τη δεξιά πλευρά με το καλό του χέρι. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτόν. Παπανικολόπουλος. Βασιλάκος. Ναι! 10-22-26. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε. Το 26 το σκορ με το τρίποντο του Βασιλάκου. Σχεδόν στην εκνοή. Σουδιά 3. Την μπάλα στο σίδερο. Βασιλάκος. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Τελικός αποδέκτησης μπάλας ο Ντάγκα. Μετά από εξαιρετική πάσα Τσακίρη. 24-26 μειώνουν στο καλάθι. Παπανικολόπουλος εύστοχος, 25-26. Μπράβο. 26 όλα. Ντάγκα. Τσακίρης. Για το προσπέρασμα δεν θα έρθει. Ζόμπιλος. Μπάλα στο σιδερό. Τέλεια στοχή. Χριστόπουλος, 26-28. Βασιλιάκος. Παπανικολόπουλος θα κρατήσει την μπάλα. Έσε μια μεγάλη επίθεση 5-2-5. 10 δευτερόλεπτα. Ζακαριάδης για 3. Άστοχος. Μπάλα στον Μπέλε για από εκεί στο Χριστόπουλο. Το τσιπάς. Καλάθι δεν θα έρθει. Τεχνική ποινή σε ποιον? Στον Κότσιπα. Για μαγειρία. Ωραία.
είναι στη γραμμή των ηλεκτροβολών για τη βολή της τεχνικής. Θα στο στήσει. Θα περάσει κάτω από το καλάθι, ανάποδο lay-up, δεν θα το τελειώσει. Σοβλός για δύο. Αυτός. Ένα το σκορ, η διαφορά είναι στους 5, 5 και 13 για το τέλος του 30 λεπτού. Πάμε σε ένα time out. Time out το οποίο κάλεσαν την πλευρά των ΕΣΔΑ και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, οι ΕΣΔΑ είχαν φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Ήρθε ένα γρήγορο 5-0 για την Hannibal. Πράγμα το γεγονός που τους έφερε στο συν 5. 6-31. Θα γυρίσει. Καρκίνη Ζακαριάδης. Βασιλάκος για τρεις. Θα καλώ. Θα το πιέξω όμως. Γεωργίου. Τέσσερα, μεγάλο καλάθι. Επιθετικό θα πέσει και στο παρκέ και όταν βλέπετε τέτοια πράγματα από κορμιά πιο βαριά καταλαβαίνεις και το πόσο θέλει συνολικά και η ομάδα την νίκη. Αυτό γενικότερο για ένα σχόλιο. Θα γυρίσει. Αστοχό από τον Παναγόπουλο. Θέλω να μειώσω και ο χρόνος επίθεσης. Βάλα για την Hannibal.
2. Νομίζω αλλοιώθηκε το σούτου, αν δεν κάνω λάθος, από τον Τζαγκίρη. Βασιλάκος. Πάμε για τα τελευταία 3 λεπτά του τρίτου δεκαλεπτού εδώ στην αρένα του 7 Γεωργίου στο συν 9. 9 η πόντι, 9 αναπάντητη πόντι. Οι ΕΣΔΑ καλούνται να σπάσουν αυτό το σερί που έχουν εκτίσει οι Χάνιμπολ και τους έχει δώσει την δυνατότητα να προηγούνται με την μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Χρυσόπουλος. Παπανικολόπουλος θα κλέψει. Πάει μέχρι μέσα, ένα καλό τελείωμα θέλει. Θα στοχίσει. Ακολουθεί ο Παναγόπουλος και ο Βασιλιάκος θα πάει στην επαφή. Ήθελε και το καλά, η αλήθεια είναι, θα έχει δικαίωμα για 2. Βασιλάκος. Ζαχαριάδης. Καλάθι και φάουλ. 29-35. Έχει την δυνατότητα να ρίξει διαφορά στους 5 εφόσον ευστοχίσει. Είναι η προσπάθεια των ΕΣΔΑ. Λίγο πριν αποχαιρετήσει με την πρώτη τελευταία στροφή. Χριστόπουλος στο επιθετικό rebound, εδώ αλλάξαν οι ρόλοι όσον αφορά αυτόν που εκτέλεσε και όσον αφορά αυτόν που πήρε το επιθετικό. Έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει το ανάποδο, το αντίστροφο. Ωραία συνθήκη για αυτή. Κοτσίπας τι έκανε. Έμεινε με την μπάλα στα χέρια θεωρώντας ότι δεν έχει γίνει φάουλ. Δεν είδαν τίποτα, δεν στήριξαν τίποτα. Παπανικολόπουλος. Περιμένει ο Παναγόπουλος στην γωνία. Θα πάρει το τρίποντο στην αγκαλιά του Ζαχαριάδη. Νέο καλάθι, 32-35. Επιστρέφουν ξανά. Χρυσόπουλος αμέσως για 3. Μαζεύει ο Ζαχαριάδης με τη βοήθεια του Παναγόπουλου. Το κατεβάζει ο Βασιλάκος. Ο
το τρίποντο. Airball. Στα 10 δευτερόλεπτα, 22-26 τελείωσε το ημίχρονο. Στο μείον 4 ήταν το ποταλί. Τώρα είναι στο μείον 3, Γεωργίου για 2. Το rebound από τον Παπα-Νικολόπουλο. Τέλος του 10 λεπτού. Λοιπόν, για πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Παμουλάκης Χρυσόπουλος. Μπάλα για τη σωστά. Τριάντα δύο, 35. Παπα-Νικολόπουλος. Τακά. Πολύ ωραία, θα πάρει το φάουλ. Τακά, θα έχει δικαίωμα για δύο. Τέσσερα, 35. Χρυσόπουλος. Σιφέρο. Θετικό rebound. Γεωργίου. Παπα-Νικολόπουλο ψάχνει χώρο, διάδρομο, δεν τον βρίσκει. Τάγκα στον Παναγόπουλο, το σκέφτηκε, το πυροβόλησε, το έκανε. Η ομάδα του προσπερνάει μπροστά με δύο. 37-35, συγγνώμη. 8-46. Οι 7 ψυχοί, ο Ράνι. Πέρασαν μπροστά. Η σοφάριση θα έρθει αμέσως. Παπα-Νικολόπουλος. Η άμυνα γιατί κάνει ποταβγή. Δεν θα έρθει. 37-37 παραμένει. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Ζαχαριάδης. Βαλάχη δεν θα έρθει. Βασιλάκος. 12 δευτερόλεπτα στην κατοχή. Τον Οράνι. Κακό σουτ. Έξω τη γραμμή των 6-75. Θα σου αφήσει. Παναγόπουλος ο rebound. Βασιλάκος. Βασιλάκος κράτησε την μπάλα και πήρε το φάλο το Βασιλάκο. Στον Γεωργίου, είναι μόνος του. Μπάλα στο σίδερο. Καμουλάκης. Πάρει το φάουλ. Θα έχει
δικαίωμα για δύο. Εστοκός στην πρώτη. Στεφάνη Ρουφάκη, Πορτογαλή. Το πόντος έρχεται. 37-38. Άστοκος η δεύτερη, μία στις δύο. Τσαγύρης. Περιμένει, προσποιήθηκε. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. 37-38 Γεωργίου. Χριστόπουλος, Δαμουλάκης για δύο με ταμπλό. Τρίτος συνεχόμενος πόντος. Το συν 3 η Χάνιμπολ. 37-40. Σεκαριάδης, βγάζεται τώρα σκορ. Δεν του κάνει το χατήρι. Σαν να μπήκε και να βγει και το ακριβώς αντίθετο από ό,τι έκανε στη βολή του Ραμουλάκη. Χριστόπουλος για τρεις. Πολύ μεγάλο τρίποντο. 37-43. 5-45. Είναι ένα καλάθι το οποίο αναγκάζει τους Έλτα να πάνε σε time out ώστε να καθαρίσει το μυαλό τους και να προκύψει προσπάθεια νέας αντεπίθεσης. Αυτός είναι ο στόχος. Και από την άλλη κάνει πολλά αυτή τη φορά να κρατήσει το προβάδισμα και γιατί όχι να το αυξήσει. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Για πάμε. Για αυτά τα τελευταία 5:45. Παπανικολόπουλος στο jump shoot. Επιθετικό rebound, Παπανικολόπουλος. Μπάλα στο Βασιλάκο. Θα πάρει το τρίποντο. Μπέλε σε ακόμα ένα σκουπίδι. Θα δώσει το Χριστόπουλο. Ήρεμα φωνάζω να τον πάγκο. Κωνσταντίνο σερ. Τον Χριστόπουλο. Πάλι δεξιδιάδρομο, θα αλλάξει διεύθυνση και χέρι. Κλείσε να τελειώσει με το αριστερό, δεν του πολύ βγαίνει αυτό απόψε. Πάω κερδισμένο αυτό το Παπανικολόπουλο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Πέσα τα και 50. Και 50 με το σκορ στο 37-43. Thank you.
Λοιπόν, πάμε. Έστω το συμπρότη. Τριάντα 43, η ΕΣΔΑ μειώνουν στους 4. Γεωργίου. Με φάω και επισμένο από τον υπέρ του Δαμουλάκη. Στεφάνη, αστοχό, τον ριμπάλο από ποιον. Ριμπάλο στα χέρια του Κωνσταντίνου Σερ. Γεωργίου είναι μόνος του, για τρεις. Αστοχός. Ριμπάλο από ποιον, τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο. Ο Πανικολόπουλος θα κλέψει, όχι. Γεωργίου το σώζει. Δίνει στον Κωνσταντίνο, θα αφήσει με το αριστερό, ούτε τώρα. Γεωργίου, νέο επιθετικό. 4-15. 39-43, πολύ μεγάλο παιχνίδι, τέλε. Καμιλά στον Κωνσταντίνο. Ένα βηματάκι πίσω. Με 3 δευτερόλεπτα. Υπερβολικός αντρωτισμός. Το παράκαναν εδώ. Η μπάλα περνάει στους ΕΣΔΑ. Έχουν νέα ευκαιρία να ρίξουν τη διαφορά. Πανικολόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Πάλα από τα χέρια του Μπέλε πλειονεκτός. Βασιλάκος Παναγόπουλος. Ντάγκα. Θα αφήσει με το αριστερό. 41-43. Οι Πορτογαλοί δεν αφήνουν το παιχνίδι. Θα το διεκδικήσουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπέλε. Θα γυρίσει, θα κλέψει την μπάλα. Τσακίρης. Παπανικολόπουλος. Παναγόπουλος περιμένει στη γωνία. Παπανικολόπουλος για απέναντι τον Γεωργίου. Ζητάει ο Βασιλάκος, θα πάρει την μπάλα. Λάκος για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο. Ο Πανικολόπουλος θα κλέψει. Προσπαθεί να βρει σε αμυντική ανισορροπία τη Χάνιβολ. Τάκα, βήματα, βήματα. Δύο ευκαιρίες τώρα εδώ η ΕΣΔΑ, το τρίποδο του Βασιλάκου και το λάθος του Ντάγκα. Θα πάμε σε ένα time out, 2:55 για το τέλος. Λοιπόν. Επιστρέψαμε, 41-45. Η Κάνιμπολ μπαίνει με σκορ μετά το time out. Ντάγκα. Και το Δαμουλάκι απέναντί του θα γυρίσει, θα λιωθεί προσπάθειά του. Δαμουλάκι καθαρίζει το αμυντικό rebound. 2-23. Μπάλα χαμηλά, Δαμουλάκης. Γι' αυτό, όχι, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Βασιλάκος. Τίποτα λένε ρε, παίξτε, Παπανικολόπουλος. Περιμένει ο Παναγόπουλος και πάλι είναι ελεύθερος. Πρέπει να σηκώσει το κεφάλι, να δει γύρω τι γίνεται. Ο φάου από τον Κωνσταντίνο Σερ. Είναι ένα φάου το οποίο στέλνει τον Παπανικολόπουλο στη γραμμή των ελευθεροβολών.
έχω στη δεύτερη 42-45. Το παιχνίδι στη μία κατοχή. Μέσα. Θα τελειώσει τη φάση. Και θα κάνει το 44-45. Θα δίνει ο Χρυσόπουλος για τρεις αστοχή. Και τώρα η ΕΣΔΑ 1 και 13 για το τέλος. Έχουν ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Παπα-Νικολόπουλος προσπαθεί να τρυπήσει την άμυνα των φιλοξενούμενων. Βασιλάκος θα πάρει το σπιν για τρεις. Αστοχή. Και στην πτώση του δεν ξέρω αν γύρισε το πόδι του. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. 54-2 για το τέλος, πάμε σε time out. 54-2. 44-45. Η μπάλα στην πλευρά της Cannibal. Κωνσταντίνος Σερ έχει απέναντί του Παπα-Νικολόπουλο. Και ανέβει ο Γεωργίου για το screen. Χριστόπουλος. Το καλάθι δεν θα έρθει. Η μπάλα είναι για τη ΣΕΣΔΑ. Έξι δευτερόλεπτα. Βασιλάκος. Παπα-Νικολόπουλος, Παναγκόπουλος για το τρίποντο. Αστοχή. Νέα χαμένη ευκαιρία. Τι καλύτερο για αυτό μετά από ένα χρόνο. Με αυτό το τρίποντο να δίνει τη νίκη στην ομάδα του. Χριστόπουλος κρατάει την μπάλα. Πάμε για την παγίδα. Γεωργίου πατάει. Απίστευτο! 12 και 4 ζητάνε time out την μπάλα στη ΣΕΣΔΑ. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Τι μας επιφυλάσσουν οι τελευταίες στιγμές του αγώνα. 12,4. 12,4 για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. 12,4 για να μάθουμε ποιος θα πάρει το ροζ φύλλο. 44-45. Η μπάλα στο Σοράνι. Παπα-Νικολόπουλος 9. Θα κρατήσει την μπάλα στο Τζαγκύρι. Παπα-Νικολόπουλος 2 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το σουτ για τη νίκη. Ακόμα σοντάκα. Ένα με τη νίκη. Δεν το βάζει. Το ροζ φύλλο στη Χάνιμπολ. Το ροζ φύλλο στη Χάνιμπολ. Τι παιχνίδι παρακολουθήσαμε. Το έχασε σε κενό τέρμα. Απίστευτο. 44-45, συγχαρητήρια και στους δύο, φυσικά στους διοικητές, αλλά και στους ΕΣΔΑ. Επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα, ΕΣΔΑ Cannibal 44-45.